984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Σε ένα κερμό πριν από λίγο στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων για ακυβέρνητο σκάφος ανατολικά των Αντικυθύρων. Μέσα στο σκάφος βρίσκονται περίπου 80 άτομα, τα οποία είναι πιθανότατα μετανάστες. Έρευνες διαθαλάσσης και από αέρος προκειμένου να εντοπιστούν. Βρέθηκε ο 83χρονος Γιάννης Κελεμάκης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της Κυριακής. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ μέσα σε Ριάκη, σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο από Ζαρό προς Βορίζια, περίπου στη 1 το μεσημέρι, και έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Άλλαξε ξανά ρότα το ιρανικό τάνκερ Άντριαν Ντάρια 1, το οποίο νωρίς το μεσημέρι εντοπίστηκε να πλύει δυτικά της Κρήτης. Πρόκειται για το τάνκερ που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα της φετινής χρονιάς για τα αμπέλια της Κρήτης θα τεθούν σήμερα επιτάπητος σε ευρεία σύσκεψη που διοργανώνει η διοίκηση της ομάδας αμπελουργών και ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης. Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Κρήτη. Από τις 20 έως τις 25 Αυγούστου βεβαιώθηκαν 2.949 παραβάσεις, με την υπερβολική ταχύτητα να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εκατοντάδες κάλικες βρήκε η αστυνομία σε περιοχή των Χανίων κατά τη διάρκεια βάφτισης. Συνελήφθη 32χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία. Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου ορκίστηκε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Χτες το βράδυ και η ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας. Τις 15.000 αναμένουν οι ειδικοί να ξεπεράσουν οι αιτήσεις για την κάλυψη των 1.500 θέσεων ειδικών φρουρών. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει σήμερα στις 3 το μεσημέρι, ενώ η εκπαίδευση των επιλεγέντων θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή του κόσμου με παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα μεικτή ατομική και χρόνο 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα βρίσκεται πλέον ο 19χρονος Χανιώτης Κολυμβητής Απόστολος Παπαστάμους. Ισόπαλος 1-1 όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης το Σάββατο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League. Ήταν έκπληξη για την ΑΕΚ στο ΟΑΚ από την Ξάνθη με 2-1. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Λαμία Παναθηναϊκός 1-1, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 1-0, Ατρόμητος ΑΕΛ 1-1, Πανιόνιος Βόλος 1-2 και ΠΑΟΚ Πανετολικός 2-1. Τον 20χρονο αμυντικό Μιχάλη Μπούση απέκτησε πλέον ο Εργοτέλης με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Η αποστολή της ομάδας αναχωρεί απόψε για την Αίγυπτο. Στα Μάλια στις 7.30 το απόγευμα οι κληρώσεις των νέων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ και του Κυπέλου. 9.84. Ο καιρός. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στα 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.